είστε, guys. Καλημέρα. Είναι άρρωστος. Είμαι άρρωστος. Αυτό το vlog που το βλέπετε... Είναι το υποσχόμενο vlog που δεν μπορούσαμε, που δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Να κάνουμε. Είχαμε πει να κάνουμε την προηγούμενη εβδομάδα, όχι την προ-προηγούμενη εβδομάδα, αλλά... Όταν βρέχει, βρέχει. Δεν... Το είπαμε και στο Weekly και ήταν και φόρτωμη η εβδομάδα εκείνη. Λοιπόν, αυτό είναι το vlog που είχαμε υποσχεθεί. Είμαστε τοπικά στη γειτονιά μας. Είμαι άρρωστος. Είναι άρρωστος. Είμαι σκατά. Και προχωράμε. Ακούγομαι σαν τραβέλι. Το χέρι μου πιάνε. Αλλάζει τώρα. Αυτό είναι. Ωραία, εντάξει. Πολύ εντάξει. Καλύτερα, ναι. Είμαι καλύτερα τώρα. Δεν φαινόμαστε και πάρα πολύ. Φαίνεται μια σκιά μαύρη. Αλλά καταλαβαίνετε, εγώ είμαι ο Θέμης, αυτός είναι ο Νίκος. Φαίνεται το μουσικό. Εμένα βλέπετε μόνο ένα μουσι. Ναι. Τι θα πούμε τώρα θα πούμε. Για το vlog. Καταρχάς τι κάνετε, πώς είστε. Είστε καλά, πείτε μας στα comment αν είστε καλά. Είστε σίγουρα καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Είστε καλά, δεν γίνεται. Να φτιάχνει καιρός, μπαίνει η άνοιξη. Μην φεύγεις από το πλάνο. Άιντε τώρα, ξύνεις και φεύγεις από το δεν πλάνο. Μπορώ, δεν μπορώ. Λοιπόν, αρχικά θέλουμε να σας εξηγήσουμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα. Για τα βίντεο με τα reviews, έτσι τώρα τι άλλο θα κάνουμε site. Στο site δεν είναι. Στο site. Δεν έχουμε site. Στο site. Στην πλευρά, στην άκρη. Στην άλλη πλευρά δεν μπορούμε να σας πούμε γιατί δεν ξέρουμε. Ό,τι έχουμε πει δεν μπορούσαμε να το κάνουμε και δεν θέλουμε να δίνουμε τζάμπε. Με υποσχέσεις. Οπότε δεν έχει αξία. Τα προϊόντα μας τελειώνουν για τα review. Δύο ακόμα μαζί με το σημερινό. Δύο ακόμα. Μαζί με το σημερινό. Τετάρτη σήμερα θα δουν. Αυτό το βλέπουμε όμως την επόμενη εβδομάδα. Μαζί με τις επόμενες Τετάρτες. Τρία. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε πως τα προϊόντα τελειώνουν. Όχι απλά τελειώνουν, λιγοστεύουν κατά πολύ. Βασικά όχι λιγοστεύουν κατά πολύ, δεν έχουμε προϊόντα. Γι' αυτό και το vlog, έτσι πρέπει κάτι να μπει να καλύψει το κενό. Ναι. Εκτός από το να καλύψει το κενό, το έχουμε υποσχεθεί. Ναι. Και επειδή δεν θέλουμε να δίνουμε υποσχέσεις, τηρούμε, δεν γίνεται εκείνη την εβδομάδα, αυτό είναι το προχωρημένο vlog. Πέρα από αυτά. Πέρα από αυτά. Δεν έχουμε τα τεχνικά μέσα, γιατί δεν είναι τεχνικά μέσα, παράδειγμα. Μιλάμε για υψηλές ταχύτητες στο ίντερνετ. Ένα παράδειγμα δίνω για να στριμάρουμε κάποια παιχνίδια ή. Ή προϊόντα ή live build. Ναι, live build κτλ. Κάτι live στο Twitch κτλ. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Προσπαθήσαμε, δεν γίνεται. Και πέρα από την ταχύτητα, δεν έχουμε καν κάποιον εξοπλισμό, δεν έχουμε μικρόφωνο κτλ. Κάμερα έχουμε, webcam. Κάμερα έχουμε, απλά αλλά... δεν έχουμε μικρόφωνο και από τις δυο, η δικιά μας κάμερα προσπαθεί κάποια φρίκη και δεν τραβάει σωστά τη φωνή. Ναι. Stream μπορούμε να κάνουμε. Ένα χαμηλής ποιότητας stream μπορούμε να κάνουμε. Αλλά δεν έχουμε, εκτός από την ταχύτητα, δεν έχουμε και τα υπόλοιπα. Ναι. Οπότε χάνουμε και εκεί. Είναι γι' αυτό. Γενικά με το κανάλι παίζει το ότι ανεβαίνουμε αργά και σταθερά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Εσείς είστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Ναι. Αλλά φοβόμαστε πάρα πολύ γιατί δεν έχουμε προϊόντα να σας παρουσιάσουμε. Γιατί είμαστε 10 guys reviews. Και τον τελευταίο καιρό, από μια εβδομάδα και μετά, θα αρχίζουν να εγκαταλείπει τη λέξη review. Τέλος, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε τι θα θέλετε να κάνουμε, άμα έχετε κάποια ιδέα, αφήστε την κάτω στα comments. Και εκτός αυτό, άμα έχετε κάποια ερώτηση για να μπορούμε να... Έχουμε στο νου μας μια σειρά. Ναι, έχουμε κάτι σαν σειρά, όπως είναι το weekly. Να λέγεται, ας πούμε, να λέγεται, δεν ξέρω πώς τα λέγεται, αλλά να ρωτάτε, ας πούμε, μια τεχνική ερώτηση, το θέμα πώς λειτουργεί αυτό ή τι κάνει αυτό. Και ο κάθε ένας, όποιος το ξέρει καλύτερα, ο Νίκος το ξέρει όλα καλύτερα, αλλά μην είναι μόνο ο Νίκος, γιατί θα μείνει παραπονεμένος. Να βγαίνουμε, ξέρω εγώ, ένα lax στην κάμερα και να απαντάμε στη δική σας ερώτηση. Ή πείτε, διαλέγουμε 3-4 ερωτήσεις και κάνουμε ένα βίντεο ομαδικό. Απαντάμε σε αυτές. Δεν είναι κάτι. Το θέμα είναι να αφήσετε κάποια ερωτήσεις που έχετε στα comments. Ξέρω ότι με την Google που υπάρχει τώρα είναι δύσκολο να μην βρίσκετε κάτι στο ίντερνετ. Τα ψάχνετε. Και καλά κάνετε. Και καλά κάνετε. Αλλά... αλλά μπορείτε να αφήσετε και σε εμάς. Έτσι θα βοηθήσετε και εμάς, ναι, σαν κανάλι. Αλλά εκτός από την Google που τα γράφει ο άγνωστος, σας τα πούνε οι γνωστοί σας. Γνωστοί, συσσαγωγικά έτσι. Οι γνωστοί άγνωστοι. Οι γνωστοί άγνωστοι. Εντάξει, άγνωστοι δεν είμαστε. Μας βλέπουν. You know what I mean, my boy. Οι γνωστοί άγνωστοι και θα καταλάβετε πιο καλά. Θα σας εξηγήσουμε πιο καλά. Πιστεύω. Δεν ξέρω. Πιστεύω. Αυτό το ένα σημείο. Το άλλο σημείο είναι ότι κακώς ή καλώς το budget, το οικονομικό budget παίζει μεγάλο ρόλο. Και στις μέρες μας και γενικά έπαιζε και στα πάντα παίζει ρόλο. Εμείς, στην κατάσταση που βρισκόμαστε, δεν έχουμε το money για να μπορούμε να πάρουμε κάποιον εξοπλισμό τους ώστε να βγάλουμε πιο ποιοτικά βίντεο. Αυτός, άμα βγάζουμε πιο ποιοτικά βίντεο, τι θα σημαίνει αυτό. Μπορούσαμε να απευθυνθούμε σε μια εταιρεία μεγάλη και να τους πούμε, ξέρετε, αυτό είναι το έχουμε βίντεο. Έχουμε αυτό.
Μπορείτε να μας δώσετε μερικά προϊόντα να τα κάνουμε review και να σας τα δώσουμε πίσω. Εκεί καταλήγει. Ούτε λεφτά. Να μην παρεξηγηθούμε, ναι. Δεν ζητάμε λεφτά. Δεν ζητάμε σε καμία λεφτά. Περίπτωση. Για κανένα λόγο. Ποτέ δεν μιλήσαμε για τον Ed και δεν θα μιλήσουμε αυτό, ακόμα. Αυτό. Και ούτε θα μιλήσουμε μάλλον. Και δεν θέλουμε να πάμε σε μια εταιρεία να τη πούμε, ορίστε είμαστε αυτοί και γυρνάμε με κάμερα από κινητό, ναι. Και δεν έχουμε μικρόφωνο και το και το. Και κοίτα. Δεν είναι προφέσιο. Το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να γυρνάμε κινητό είναι μετά από πάρα πολύ προσπάθεια, ναι. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Κάθε βίντεο γίνεται 5 και 6 φορές συλλήψεις. Πολύ ψάξιμο, πολλές προσπάθειες, πολλά κινητά τεστ. Πολλά κινητά τεστ. Πολύ ψάξιμο στο Google για το πώς μπορούμε να γράφουμε πιο καλά με, ναι. Το κινητό. Και πάλι δεν βγήκε καλό αποτέλεσμα γιατί το έχω πάει έτσι. Ναι. Οπότε είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Βέβαια, στα σκαριά έχουμε κάποια χρήματα. Απλά. Έχουμε κι εμείς διλήμματα. Τι αξίζει να πάρεις πρώτα, μια κάμερα, ένα μικρόφωνο, να τα κρατήσεις για να κάνεις κάτι άλλο. Πάει και αυτό το θέμα. Έχουμε ένα κλεισμένο τώρα, δείτε το. Να το. Γεια σου, γατούλα. Ναι, ποιος δεν θέλει. Έλα. Μην την άρεσε. Γεια σου, γατούλα. Ναι, τώρα θες χαδάκια. Είσαι στο Stair Guys. Έκατσε τώρα. Πες ένα γεια. Είσαι Tech Girl. Έλα εδώ. Πες γεια, ρε. Μην είσαι αγενής. Έλα εδώ. Καφέ. Έχω καφέ. Πάρε καφέ. Έλα. Θέλει. Λοιπόν, έχουμε και τα καλά μας. Ανοίγει ο καιρός. Μη φοβάσαι. Θα έρθουμε και στις μην φοβάσαι. Λοιπόν, επίσης, μία ιδέα που θα μπορούσε να υλοποιηθεί είναι να κάνουμε. Εμείς, όπως ξέρετε ή όπως δεν ξέρετε, μάλλον δεν ξέρετε, μένουμε στη Λάρισα. Είναι μία από τις ωραιότερες και ομορφότερες πόλεις στην Ελλάδα. Και όχι επειδή είμαστε στη Λαρισαία, απλά επειδή είναι. Θα μπορούσαμε να σας κάνουμε, λέω εγώ τώρα. Καμιά βόλτα με στη Λάρισα. Καμία σχέση με tech, αλλά εφόσον δεν έχουμε προϊόντα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Ναι. Τι πας. Ήθελα να αρέσει πίσω πέρα. Τι πας. Στη σκιά. Βλέπει εδώ ολόκληρο το δέντρο και είπε να κάτσει στη σκιά. Τι να κάνει. Μην μου πιει τον καφέ, ρε. Τι θέλω, τζάμπα. Θα την κεράσουν, ήταν καφεδάκι. Οπότε αυτή θα ήταν σε μια καλή ιδέα. Ναι, άμα όχι άμα θέλετε. Βασικά δεν είναι αν θέλετε. Το θέμα είναι να μας δείξετε ότι θέλετε. Ναι. Έχει διαφορά. Το άμα θέλετε μπορεί να λέτε εντάξει θέλουμε. Εμείς πρέπει να το ξέρουμε. Οπότε γι' αυτό λέμε γράψτε στα comments. Αυτό δεν είναι. Αυτό. Γιατί... Το πιο κύριο είναι αυτό. Το interaction μαζί ναι. Με εσάς. Όχι... Θέλουμε feedback. Ναι. Άμα δεν έχουμε feedback πίσω, θα ξέρουμε ότι αυτό σας άρεσε, αυτό δεν σας άρεσε. Δεν μπορούμε. Γιατί πρέπει να ρίξουμε τόσο παράδειγμα. Δουλειά για να πείτε. Ένα παράδειγμα. Δεν κάνουμε παράπονα αυτή τη στιγμή. Απλά λέμε πως είναι το YouTube και πως λειτουργεί. Πρέπει να το κάνουμε. Ένα πιο κοντά έχεις εσύ, Θέλει καφέ, λοιπόν. Θέλει καφέ, θέλει χαδάκια. Τι θες. Και είναι αυτό το θέμα με το feedback. Ότι το θέλουμε το feedback. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα. Το τελευταίο weekly, πολλά παιδιά που μας βρήκαν γνωστοί μας. Γιατί κατά τα ψέματα από τους 90 subscribers που έχουμε τώρα, η μισή είναι γνωστή μας. Ναι. Και το εκτιμούμε αυτό. Εννοείται πως εκτιμούμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί άμα δεν σε υποστηρίξουν οι γνωστοί σου, ποιοι θα σε υποστηρίξουν. Από τους άλλους μισούς που δεν μας ξέρουν. Όχι, ψέματα. Να το συνεχίσω. Είναι γνωστοί μας και οι γνωστοί μας είπαν ότι ήταν πολύ ωραίο. Το comment δεν υπάρχει από κάτω όμως το πολύ ωραίο ή το όχι εκεί δεν πάτε καλά ή αυτό είναι autofocus. Ναι. Δεν ζητάμε καλά πράγματα, ούτε είμαστε για κράξιμο γιατί ζητάμε καλά πράγματα. Θέλουμε feedback. Γράψτε από κάτω. Εκεί το σημείο αυτό είναι χάλια. Ή εξηγήστε παραπάνω αυτό το πράγμα. Ή αυτό τι μπορεί να γίνει. Ή ξεχάσατε αυτή την είδηση, ξέρω εγώ. Δεν είμαστε θεοί. Μπορεί να ξεχάσουμε είδηση. Εννοείται. Μα δεν τις λέμε και όλες τις ειδήσεις. Με τις λέμε και το λέμε, ότι λέμε τις πιο κύριες. Ναι. Αυτό με όλη τη φάση του καναλιού, είμαστε σε δύσκολη κατάσταση με τον τομέα που επιλέξαμε. Ήμασταν gaming κανάλι, δεν θα υπήρχε καν τέτοιο πρόβλημα. Ναι. Θα δίναμε πόνο και θα συνεχίζαμε. Και πιστέψτε μας, μας αρέσουν τα δύσκολα γιατί τώρα πλέον είχαμε ένα gaming κανάλι παλιά που δεν αξίζει να το αναφέρουμε γιατί το παρατήσαμε. Τώρα πλέον έτσι όπως είμαστε, θα μπορούσαμε να κάνουμε gaming όχι απλά κάθε και δύο φορές την εβδομάδα γιατί έχω και εγώ gaming PC. Ναι. Παλιότερα δεν είχα.
και θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Πάρα πολύ πιο εύκολο. Αλλά θα μας έρθει το δύσκολο. Μπορεί στο μέλλον κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Ναι, μπορεί να κάνουμε κανένα let's play. Αλλά πολύ μέλλον, μην το ζητήσετε ακόμα. Ναι. Αν το ζητήσετε πολύ καλό στο comment, μπορεί να γίνει ένα let's play. Αλλά γενικότερα θέλω να μείνουμε λίγο στο review, στο tech σε αυτή τη φάση. Ό,τι έχει να κάνει με τεχνολογία. Δεν ξέρω αν έχει το πει κάτι άλλο. Αυτό. Άμα ζητήσετε κάτι τέτοιο σαν let's play, θυμηθείτε ότι δεν έχουμε αγγίξει καν τι έχει να τι σημαίνει τεχνολογία ακόμα, έτσι. Δεν... Ναι. Είναι λίγα. Είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Ναι. Πόσα review έχουμε. Άρα δεν υπάρχει αξία να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και εφόσον τρέχουμε τόση δουλειά πίσω από αυτό το πράγμα, δεν αξίζει να κάνεις κάτι άλλο. Ναι. Θέλουμε να μείνουμε σε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε πούμε κάτι άλλο. Θες να χαλαρώσουμε, γιατί τους πήραμε από τα μούτρα. Α, τι να χαλαρώσουμε. Τόσο πόνο. Αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ ωραία μέρα. Έχει λιακάδα. Τι? Αρχίζει να βρέχεται. Έχει λιακάδα, έχει ωραία θερμοκρασία. Γενικά είναι άνοιξη, ρε παιδί μου. Φαίνεται η άνοιξη. Έχει μπει για τα καλά η άνοιξη. Βέβαια, εγώ αρρώστησα, αλλά ξέρετε, είναι αυτές οι αρρώστιες του Μαρτίου, της άνοιξης που σε πιάνουν. Αλλά είναι το τελευταίο. Εγώ αυτή τη φορά αρρώστησα για φέτος. Πολύ ωραία να αρρώστησα. Αλλά δεν πειράζει. Αρρώστησε ο αδερφός μου εμένα και μου κόλλησε. Τι άλλο, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Εσύ θα του λέει να πει κάτι άλλο. Γεια. Σε ευρώ. Ναι, πηγιά. Παιδιά. Εδώ και τα πιστεύω. Στηλετρό, εδώ. Με βλέπω στην κάμερα. Μαρθόλη, σε σπίγια και κάτω. Δεν είναι δικιά μας, εδώ την βρήκαμε και ήρθε να μας κάνει παρέα. Έχουμε και θηλυκό στο κανάλι. Υπινόμορα μου. Εγώ μιλάω στο τραβεστή. Όχι, μια χαρά είναι, μια χαρά που είναι. Ναι, είδαμε και χθες που κάνουμε υπογράφηση. Ωραία, μπήσεις. Άμα θέλει να χαλαρώσουμε λίγο, να σου πούμε κάτι άλλο. Ετοιμάζουμε ένα μεγάλο event. Πλάκα κάνω. Αυτό σαν ιδέα το είχαμε και άλλη φορά να κάνουμε έτσι tour στη Λάρισα μέσα. Αλλά κυρίως μέρα, να ξέρετε, γιατί δεν έχουμε κάμερα που να μπορεί να θανατίζει και βράδυ. Ναι. Και γενικά τα vlog κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσουν. Είναι η αρχή των vlog. Ναι, άμα δείξει ότι σα αρέσουν δηλαδή. Και... Ναι, αυτό το vlog είναι λίγο πιο βαρύ. Ναι. Βαριού ύφου, βαριού είναι η λέξη. Πιο βαρέω ύφου, δεν ξέρω πώς είναι. Πιο χαρκό. Ναι, είναι πιο χαρκό, γιατί σας είπαμε πώς τι παίζει ναι, το κανάλι. Τι υπάρχει κάτι σαν γενικότερα, εν κατακλείδη να πούμε κάτι για να μην τραβήξουμε παραπάνω. Και το κανάλι είναι μια δύσκολη φάση. Όχι ότι σταματάμε, όχι ότι δεν βγαίνουν τα βίντεο, όχι το ένα, όχι το άλλο. Δεν έχουμε το προϊόν το οποίο μας εκπροσωπεί. Είμαστε tech guys reviews και δεν έχουμε tech και reviews. Μόνο τα guys υπάρχουν. Δεν ξεκινήσαμε με αυτή την προοπτική. Όχι, δεν ξεκινήσαμε, ούτε είχαμε. Ούτε δεν είχαμε ρεπτό, αλλά μας άρεσε για αυτό το πράγμα που ξεκινήσαμε. Σαν σοβαρό χόμπι όπως με ξέρετε, δεν είμαστε μια μέρα που πούμε. Α, τέλος. Όχι, το συνηθίζουμε. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση. Να μην παρεξηγηθούμε, δεν ζητάμε τίποτα. Ό,τι μας δίνετε μας είναι υπέρ αρκετό. Την αγάπη σας, την υποστήριξή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 90 subs. Είστε φοβεροί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν το περιμέναμε. Να πούμε, να ενημερώσουμε για άλλη μια φορά ότι υπάρχει giveaway. Στα 100 subs, mystery giveaway. Θα χτυπήσουμε 100. Συγγνώμη. Υπάρχει τρόπο. Ναι, θα υπάρχει ένα τρόπιο. Θα είναι μερικά τρόπια. Να δώσουμε μεγάλες πληροφορίες για τις άλλες σιγά. Θα είναι ένα, θα είναι μερικά. Δεν το λέμε πόσα. Σταμάτα λίγο γάτα. Τώρα θα φθούμε και σε σένα. Σταμάτα. Οπότε για να κάνετε όλα τα βήματα μπορείτε να δείτε το βίντεο το οποίο θα εμφανιστεί τώρα κάπου. Εντάξει, φύγε βίντεο. Επίσης το review της εβδομάδας θα είναι τώρα εδώ. Εντάξει, φύγε review. Κάντε like, όχι ψέματα, μην σου πάρω τη θέση. Κάντε subscribe για να ενημερώνεστε για νέα βίντεο δικό σου. Κάντε like άμα σας άρεσε, dislike άμα δεν σας άρεσε. Αυτό είναι. Αχ, τρελαίνομαι γι' αυτό. Τρελαίνομαι γι' αυτό. Σχολιάστε από κάτω, είπαμε για τα σχόλια. Σχολιάστε από κάτω, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Σχολιάστε, θέλουμε το feedback σας. Σας παρακαλούμε. Εντάξει, είναι καλλιτεχνικό πλάνο. Σχολιάστε από κάτω, το θέλουμε και να βλέπουμε τα κακά μας, τα στραβά μας, τα καλά μας, όλα και να πατάμε. Σημαντικό. Σωστό. Σημαντικό. Facebook. Έχουμε Facebook. Στον τοίχο του Facebook ρωτήστε ό,τι θέλετε. Hardware, παιχνίδια. Θα πάτε. Παίζουμε παιχνίδια. Πού πας γάτα. Γάτα. Φανάξει πίσω.
ρε φίλε. Και γρήγορα και τότε. Τι ήθελε η γάτα. Τι να ήθελε η γάτα. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε από εμάς. Και τη γάτα. Και τη γάτα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Γάτα, πες γεια. Πες γεια. Εδώ. Εκεί είναι όπως είπε. Γεια σας. Τα λέμε.